ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στέλνουν εκ νέου οι Ηνωμένες Πολιτείες. The United States has been very clear in its support for the Republic of Cyprus to develop the natural resources in its exclusive economic zone. We also hope that the benefits of those resources will be shared equitably between the communities. Χαρακτήρισε την ίδια ώρα το ζήτημα της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου ως ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Our relationship with Turkey is complicated. I think Turkey's relationship with many countries is complicated. Turkey is a NATO ally, and we believe it's important to continue to engage with Turkey in a way that keeps Turkey anchored in the West. Στο μεταξύ, Άγκυρα, στο λιμάνι της Λάρνακας, έριξε το πλωτογείο τρύπανο της κοινοπραξίας Eni Total, που προορίζεται για γεωτρήσεις στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, αποδεικνύοντας τη βούληση των εταιριών να προχωρήσουν κανονικά με το ενεργειακό τους πρόγραμμα. Το αρχικό σχέδιο ήταν να μετακινηθεί το γεωτρύπανο από το Λίβανο, που και βρισκόταν για άλλη γεώτρηση, στο Trinidad. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία και κοινοπραξία αποφάσισαν ωστόσο ότι το γεωτρύπανο θα παραμείνει στην Κύπρο για τους επόμενους μήνες, με στόχο την εξοικονόμηση εκατομμυρίων δολαρίων που θα κόστιζε η μετακίνησή του από το Trinidad στην Κύπρο. Εξέλιξη που κρίνεται θετική, την ώρα μάλιστα που η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται. Φρεγάτα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού πλέει την ίδια ώρα ανοιχτά τη Πάφου, με τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας να δίνει το στίγμα της προσέγγισης της χώρας της. Δεν αγνοούμε τις παραβιάσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, κάτι το οποίο αποτελεί πρόσθετη πηγή ανησυχίας. Η Γαλλία στηρίζει και διμερώς την Κύπρο και γι' αυτό διατηρεί ναυτική παρουσία στην περιοχή. Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας διαμηνύει την ίδια ώρα ότι το Παρίσι επιθυμεί την πολιτική επίλυση των ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια μειωτή ένταση και με τη Λιβύη στο επίκεντρο.